Γιώργος Ατζαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο τμήμα στο εργαστήριο ανάλυσης δεδομένων και πρόβλεψης, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Ατζαλάκη. Γεια σας, εσάς και στους ακροατές μας. Κύριε Ατζαλάκη, πολλές φορές έχετε γράψει, έχετε πολύ πυκνή αρθρογραφία για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς αυτό επιδρά στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Στο τελευταίο σας άρθρο όμως που δημοσιεύσατε στην εφημερίδα Καθημερινή, κάνετε μία χαρτογράφηση, κάνετε μία ιεράρχηση στους παράγοντες που πρέπει να έχει κάθε κράτος με τη σειρά και βάζετε την εκπαίδευση, την εφευρετικότητα, την ανάπτυξη των καινοτόμων τεχνολογιών και ούτω καθεξής, που όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, που αυτό όλο θα μας το αναλύσετε, να μας πείτε και στη συνέχεια, τα βάζω συγκεντρωτικά τα ερωτήματα για να μην διακόψω τον ηρμό της σκέψης σας, πώς αυτή η εντατικοποίηση που υπάρχει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό έρχεται να αλλάξει μέσα από την ρομποτοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, που μέχρι πρώτη μας το μότο εδώ και 30 χρόνια ήταν φτηνά εργατικά χέρια, είτε μεταφέρουν, ας πούμε, τις επιχειρήσεις από τη Δύση στην Ανατολή που ήταν φτηνά τα εργατικά χέρια, είτε τραβούσαν κόσμο από την Ανατολή στη Δύση, που όλο αυτό θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα όταν εκ παραλλήλου αυτό δουλεύει και η τεχνητή νοημοσύνη μας με την τροποποίηση φέρνουν αυτό που γράφεται ως αποτελεσματικότητα. Ναι, πολύ εύστοχες είναι οι παρατηρήσεις σας. Πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που δημιουργεί την πρόοδο σε μια χώρα, καταρχήν. Και υπάρχει μια σειρά παραγόντων, τις οποίες όποια χώρα τους αναπτύσσει, και μάλιστα με τη σειρά που θα τους αναφέρομαι, οδηγείται προς την ευημερία, εάν δεν τύχουν κάποια εσωτερικά προβλήματα ή εξωτερική εχθρή να ανακόψουν αυτή την πορεία. Οι παράγοντες λοιπόν αυτοί είναι καταρχήν η παιδεία, είναι η εκπαίδευση, η οποία πρέπει να είναι εστιασμένη προς την εφευρετικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Αυτές οι τεχνολογίες καινοτόμες ή ανατρεπτικές, όπως τις λέμε, θα δώσουν ανταγωνιστικότητα στα παραγόμενα προϊόντα αυτής της χώρας και στις υπηρεσίες, και έτσι αυτά τα προϊόντα θα μπορούν να εισέλθουν στις παγκόσμιες αγορές, είτε λόγω ποιότητας σε ακριβές τιμές, είτε και σε ανταγωνιστικές τιμές. Αυτό θα δημιουργήσει μια μεγάλη ζήτηση για προϊόντα εκτός της χώρας, και έτσι θα αρχίσει να δημιουργείται μια παραγωγή μεγάλης κλίμακος για να ανταποκριθεί στη ζήτηση, με αποτέλεσμα η χώρα να πάρει ένα μεγάλο μερίδιο του παγκοσμίου εμπορίου, και αυτό θα εισρεύσει χρήματα στη χώρα, τα οποία χρήματα ένα μέρος επενδύονται για την ανάπτυξη του βιωτικού επίπεδου του λαού, ένα μέρος πρέπει να επενδύονται για την ανάπτυξη της στρατιωτικής δύναμης, διότι όταν εκτίθεσαι με τέτοιο εμπόριο χρειάζεται και να έχει στρατιωτική δύναμη, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν λογής-λογής ηγετής που παρεμποδίζουν το διεθνές εμπόριο, και όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα ισχυρό χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλαδή ένα σύστημα όπου μπορεί μια επιχείρηση να βρει εύκολα κεφάλαια να κάνει επενδύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να έχει ένα νόμισμα ισχυρό, ελεύθερο διαπραγματεύσιμο, να μην υποτιμάται ή διαχειρίζεται από την κυβέρνηση, και να μην έχει και κεφαλιακούς ελέγχους, το λεγόμενο capital controls. Όλα αυτά αυξάνουν την κυριαρχία του νομίσματος και ουσιαστικά δημιουργούν αυτό που λέμε σήμερα ένα επίπεδο πολιτισμού, και αυτές είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ χωρών. Το επίπεδο πολιτισμού το οποίο αναπτύσσουν, στο οποίο πολλές φορές χρειάζονται οικονομική ευημερία για να αναπτύξουν όλες τις πλευρές του πολιτισμού. Οπότε η παιδεία είναι αυτή η οποία έχει μεγάλη σημασία. Η παιδεία να παράγει καινοτομίες, και αυτές οι καινοτομίες πρέπει να έρθουν
κυρίως νεοφυείς επιχειρήσεις να δημιουργήσουν εφαρμογές οι οποίες θα αυξάνουν την παραγωγικότητα, δηλαδή θα παράγουν κάτι είτε φθηνότερα, είτε γρηγορότερα, είτε πιο εύκολα. Και αυτή η παραγωγικότητα σήμερα υπάρχει τεράστια ανάγκη για αυτή την παραγωγικότητα, ίσως περισσότερο από οπουδήποτε άλλη στιγμή, καθώς φεύγουμε από ένα μεγάλο κύκλο που ξεκίνησε το 1968 και τελειώνει τώρα το 2024, και για να ξεκινήσει καινούριος αναπτυξιακός κύκλος οι επιχειρήσεις πρέπει να αναζητήσουν νέες τεχνολογίες που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, ώστε να μπορέσουν να περάσουν σε αυτή τη νέα εποχή, η οποία νέα εποχή έρχεται κυρίως μερικών ανατρεπτικών τεχνολογιών που ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Είναι κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και η τριζιάστατη εκτύπωση, η βιοτεχνολογία, η εργατική υπολογιστική. Αλλά επιμένω στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μαζί με τη ρομποτική έχει δυνατότητα να αυξήσει πάρα πολύ την παραγωγικότητα, όπως ακριβώς έκανε στις αρχές του 1970 η εμφάνιση της πληροφορικής, που πήρε περίπου 2,5 δεκαετίες να διαδοθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και δημιούργησε τον προηγούμενο κύκλο ευημερίας, ο οποίος τελείωσε το 2024. Οπότε τώρα είμαστε σε αυτή την αναζήτηση εκείνων των καινοτομιών, οι οποίες θα αυξήσουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση μιας οικονομίας και μιας κοινωνίας. Οπότε εδώ εισερχόμεθα να δούμε ότι η εισαγωγή φθηνού εργατικού δυναμικού για να συνεχίσει το παραγωγικό μοντέλο το οποίο είναι κορεσμένο δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, και κυρίως όταν εισάγουμε εργατικό δυναμικό το οποίο δεν ενσωματώνεται στις δικές μας κοινωνίες και αντίθετα θέλει να επιβληθεί και να κυριαρχήσει. Και το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και αμερικάνικες. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή στο άρθρο σας γράφεται ότι αυτές οι νέες τεχνολογίες μπορούν να μεταμορφώσουν τις οικονομίες και αυτό να φέρει μια ευημερία στις κοινωνίες. Στο συγκεκριμένο άρθρο εστιάζεται καθαρά στο κομμάτι αυτό. Και παλαιότερα έχετε γράψει για τις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερως για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς αυτό επιδρά στους ανθρώπους, στις κοινωνίες, στα μοντέλα, στις συμπεριφορές. Επειδή όμως εδώ εστιάζεται για το θέμα της οικονομίας και της ευημερίας, στην τεχνητή νοημοσύνη, την τρισδιάστατη εκτύπωση, τις τεχνολογίες των νέων υλικών, τη βιοτεχνολογία και την κβαντική υπολογιστική, αν σας ρωτούσε κάποιος πώς πρέπει να ιεραρχηθεί η ανάπτυξη από όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες, πιστεύετε ότι θα ήταν με διαφορά, ας πούμε, πρώτη τεχνητή νοημοσύνη? Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη, συνδυαζόμενη με την επανάσταση που συμβαίνει και στον τρόπο λειτουργίας πλέον το ρομπότ και εκπαίδευσης, και ουσιαστικά το μέλλον θα δούμε ότι θα είναι τα εργοστάσια που θα παράγουν τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα είναι ένας νέος οικονομικός κλάδος που θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό δίνουμε σημαντική βαρύτητα στην τεχνητή νοημοσύνη, παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει πολλές εφαρμογές στη βιοτεχνολογία, κυρίως στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, όπου εκεί μπορούν και εύκολα να βρεθούν οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Γιατί όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι χρειάζονται τεράστια κεφάλαια, τα οποία κεφάλαια δεν είναι διαθέσιμα εύκολα σήμερα. Γιατί περισσότερες χώρες είναι υπερχρεωμένες και έχουν προτεραιότητα άλλες ανάγκες, όπως η μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, η ανάπτυξη πολεμικής και αμυντικής βιομηχανίας πλέον, διότι οι απειλές είναι ορατές και για πρώτη φορά εκτός από τους εσωτερικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ένα κράτος, έχουμε και ευρύς εξωτερικούς κινδύνους, οι οποίες μπορούν να πάρουν και μεγάλες διαστάσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κυρίαρχη επειδή έχει εφαρμογές σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και επειδή για να αυξηθεί ο πλούτος πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα ουσιαστικά,
Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εισαγωγή αυτοματισμών τεχνικής νοημοσύνης και μηχανημάτων και όχι με την εισαγωγή εργατών. Θέλω να κλείσουμε με κάποια στοιχεία που παρουσιάζετε στο άρθρο σας, που τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα, γιατί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει να κάνει με την εξέλιξη κάποιων νοφιών επιχειρήσεων και στο κείμενό σας παρουσιάζετε λίγο τη γεωγραφία των πραγμάτων πάνω σε αυτό, δηλαδή πώς έχουν χρηματοδοτηθεί αυτές οι νέες επιχειρήσεις, από ποιες χώρες είναι και ποια είναι η επίδραση. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια σε αυτό για να κλείσουμε. Ναι. Εκείνο το οποίο θα καθορίσει εάν η εκπαίδευση έχει συνδυαστεί σωστά με την εφευρετικότητα και κατά πόσο θα ωφελήσει την οικονομία, θα αποτυπωθεί από τον αριθμό των νεοφυών επιχειρήσεων που δημιουργούνται κάθε χρόνο προς την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτός ο αριθμός την προηγούμενη δεκαετία, για παράδειγμα, στη ΣΥΠΑ δημιουργήθηκαν 5.500 νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, στην Κίνα 1.400, στο Ηνωμένο Βασίλειο 727, στο Ισραήλ 442, στον Καναδά 397, Γαλλία 391, Ινδία 338, Ιαπωνία 333, Γερμανία 319 και Σιγκαπούρη 193. Αυτές είναι οι 10 πρώτες χώρες που έχουν νεοφυείς επιχειρήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δείχνει ότι οι ΗΠΑ έχουν τριπλάσιες νεοφυείς επιχειρήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη από την Κίνα και αυτό σίγουρα κάτι σηματοδοτεί ότι έχει την πρωτοκαθεδρία. Αλλά όπως είπαμε, επειδή έχει μεγάλη σημασία ποιος θα έχει το κεφάλαιο να τα διαθέσει, βλέπουμε την Αμερική αυτή τη στιγμή και έχει εκτοξεύσει το δανεισμό της στα ύψη και το δημόσιο χρέος. Αλλά εάν αυτό το χρέος διοχετευθεί σε αυτές τις επενδύσεις, στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η αύξηση της παραγωγικότητας θα τη βοηθήσει να αποπληρώσει αυτά τα χρέη και να μην επηρεάσει την οικονομική κατάσταση της χώρας. Και βλέπουμε τώρα ότι από πλευράς χρηματοδότησης, λοιπόν, οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει 335 δις στις νεοφυείς επιχειρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης την τελευταία δεκαετία και η Κίνα 104 δις, δηλαδή πάλι τριπλάσια κεφάλαια έχει διαθέσει η Αμερική σε σχέση με την Κίνα και ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 22 δισεκατομμύρια. Και αν πούμε και τις 20 κορυφαίες πόλεις όπου ευδοκιμούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις, θα δούμε ότι από τις 29 είναι στην Αμερική και 5 ανήκουν στην Κίνα. Αυτό που προκαλεί πάντως... Αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση βλέποντας τη λίστα και έτσι όπως τα παρατηρήσατε είναι ότι το Ισραήλ βρίσκεται στην τέταρτη θέση μετά τα μεγαθύρια Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ηνωμένο Βασίλειο και αφήνει πίσω τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ινδία, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, μεγάλες χώρες δηλαδή, αναλογικά. Κοιτάξτε, σε ένα κανόνα της ζωής λέει η ανάγκη μας αναγκάζει να κάνουμε τα πάντα. Το Ισραήλ βρίσκεται υπό μια συνεχή απειλή από τότε που ιδρύθηκε και δεν έχει άλλη λύση από το να ακολουθήσει αυτό που είπαμε σήμερα στην εκπομπή σας, να γίνει μια ισχυρή χώρα αναπτύσσοντας την παιδεία και την καινοτομία. Εξάλλου αυτό το χτύπημα που έκανε χθες δείχνει ότι διαθέτει υψηλή τεχνολογία. Καθώς κανείς δεν ξέρει ακόμα πώς έγινε αυτό το χτύπημα. Τη δολοφονία του Χανίγια, λέτε. Ναι. Ναι. Ουσιαστικά οι χώρες που θα αντιληφθούν αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται τώρα καθώς αλλάζουμε το μακροχρόνιο οικονομικό κύκλο θα μπορέσουν και εφόσον έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια να προχωρήσουν αξιώσεις τα επόμενα χρόνια. Η χώρα μας πρέπει να το αντιληφθεί αυτό και ένα μέρος των κεφαλαίων να στραφεί προς την ανάπτυξη νεοφυείων επιχειρήσεων στην τεχνητή νοημοσύνη
και κυρίως τα αμυντικά συστήματα όπου υπάρχει μεγάλο περιθώριο και όπου αναγκαζόμαστε εξαιτίας της απειλής που δεχόμαστε και εμείς από την Τουρκία να δαπανούμε τεράστια ποσά τα οποία θα αυξάνονται όσο περνάει ο χρόνος. Εκεί υπάρχει ένα σημαντικό πεδίο να αναπτυχθεί η χώρα μας και να εξάγουμε και να πουλούμε και τέτοια προϊόντα στο εξωτερικό κατ' επέκταση, όπως ακριβώς είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Ευχής έργων είναι αυτό και μακάρι να βρει ευήκο αότα αυτό που λέτε. Το παράδειγμα του Ισραήλ αναλογικά, επειδή και εκεί και εδώ είναι θέμα επιβίωσης και αυτό το λένε τα μεγέθη και η γεωγραφία, να πάρουν μπροστά οι μηχανές πάνω σε αυτό. Κύριε Τσαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.